Στο πενταμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η πολύκροτη υπόθεση τοκογλυφίας και εκβιασμών που αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2006 στη Λάρισα. 26 συνολικά άτομα κατηγορούνται, ανάμεσά τους και άτομα της γνωστής οικογένειας Βιλανάκη από τη Γιάννουλη Λάρισας, που είχαν πρωταγωνιστεί σε σύμφωνα με το κατηγορητήριο στη δράση του κυκλώματος. Πρωτόδικα, 5 μέλη της εν λόγω οικογένειας και 2 της οικογένειας Αμπάν είχαν καταδικαστεί σε πολυετής ποινές καθήρξεως, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είχε επιβληθεί και δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τοκογλυφία, εκβιασμούς και απάτες. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν επίσης 9 πράκτορες προπό, οι οποίοι κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σήμερα, λίγο πριν την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ζήτησαν την εξαίρεση του εισαγγελέα της έδρας, όμως το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει αύριο, οπότε και θα συνεχιστεί η υπόθεση. Οι Αθήγανοι που εμφανίζονταν ως εγκέφαλοι του κυκλώματος φέρονται να είχαν τρομοκρατήσει πολλούς επιχειρηματίες σε Λάρισα, Βόλο, Πιερία και άλλες περιοχές, οι οποίοι είχαν στραφεί στα συγκεκριμένα άτομα ζητώντας δανεικά. Οι τοκογλύφοι επέβαλαν υπέρογκους τόκους και για την εισπραξή τους χρησιμοποιούσαν διάφορες μεθόδους. Μάλιστα, ένα από τα θύματά τους είχε καταγγείλει στις αστυνομικές αρχές πως έφτασαν στο σημείο να τους ζητήσουν να πουλήσει τον νεφρό του για να τους εξοφλήσει. Η πρώτη δίκη για την υπόθεση της τοκογλυφίας είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2007 στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας και διήρκησε περί τους 3 μήνες. Τότε από τους 49 κατηγορουμένους, οι 26 είχαν κριθεί ένοχοι και οι 23 αθώοι.